Κύριε Αμερίδη, καλό μεσημέρι. Καλό μεσημέρι. Γεια σας, γεια σας. Είστε καλά? Όλα καλά, όλα καλά. Πολλά συγχαρητήρια για αυτή την μεγάλη πορεία η οποία ολοκληρώθηκε για φέτος. Αλλά συνεχίζεται. Το ταξίδι συνεχίζει που λογιώ. Το ταξίδι συνεχίζεται. Θυμόμαστε πολύ καλά μια πρώτη σας δήλωση πριν 2 χρόνια, αν δεν κάνουμε λάθος, ότι στόχος μας είναι όχι μόνο οι άνοδος κατηγορίες, αλλά ούτε καν σετ να μην χάσουμε. Κάπως έτσι πάει αυτή η ομάδα, ε. Εγώ λέω το εξής. Αυτό είναι, ακούγεται υπερβολικό, αλλά θεωρώ όταν μιλάμε για μια ομάδα του ΠΑΟΚ που πέσει η Β' Εθνική με ομάδες συνοικιακές, χωρίς να το υποβαθμίζω και να το προσβάλλω, πρέπει να έχει μια άλλη δυναμική. Δηλαδή, εκ των πραγμάτων, δηλαδή, και η ομάδα, λόγω του ονόματος και λόγω της εμβέλειάς της, και η προσπάθεια που κάνω εγώ, θα πρέπει να είναι τέτοια, σε αυτή την κατηγορία, η οποία είναι πολύ κάτω από αυτό που θα έπρεπε να είναι ο ΠΑΟΚ, θα πρέπει να περνάμε, που λέω και εγώ που το χρησιμοποιώ, σαν το ρεστορτήρα, σαν περνάμε. Προφανώς. Να περνώνουμε, τα αφήνουμε. Καλοπροαίρετα. Το μήνυμά σας ήταν. Ακούγεται άσχημα το ρεστορτήρα. Το μήνυμά σας απευθύνθηκε στις ίδιες αθλήτριες, στους προπονητές. Δηλαδή, εκεί κυρίως απευθυνόσασταν, για να περάσετε αυτό το πνεύμα. Κοιτάξτε, αυτό είναι το πνεύμα, αλλά αυτό το πνεύμα δεν το λες έτσι αυθαίρετα, το λες και με την υποστήριξη που πρέπει να δώσεις. Ναι. Να πάρεις τον κατάλληλο προπονητή, πρέπει να πάρεις το υλικό ή τις παίκτριες, οι οποίες οι δυνατότητες είναι πολύ πιο πάνω από τη συγκεκριμένη κατηγορία. Άρα με βάση τις δυνατότητές τους αυτό είναι εφικτό. Γιατί εξαρτάται τι έχεις. Έχεις ένα υλικό πολύ καλό, 2-3 φορές καλύτερο από το υλικό της υπόλοιπης κατηγορίας. Το αυτονόητο είναι να πηγαίνεις έτσι πως πας. Αν δεν πηγαίνεις, σημαίνει κάτι δεν έκανες καλά. Δεν μπορεί να έχεις ένα υλικό πάρα πολύ καλό, πάρα πολύ καλές αθλητρίες και να δυσκολεύονται να νικήσουν ομάδες οι οποίες και η προσπάθειά τους και οι δυνατότητες είναι πολύ μικρότερες. Άρα, κύριε Αμερίδη, το μυστικό από τη δική σας πλευρά είναι η πολιτική που ακολουθείτε, είναι η οικονομική στήριξη, είναι η οργάνωση, είναι κάποιες ειδικές αποφάσεις? Ποιο είναι το κυριότερο στοιχείο της επιτυχίας αυτής της ομάδας, όπως εσείς το βλέπετε? Ας ξεκινήσουμε λιγάκι από το στόχο που έχω βάλει εγώ. Ξεκινάμε από εκεί, ότι ο στόχος είναι ότι η ομάδα πρέπει να ανέβει, πρέπει να πάει σε άλλη κατηγορία που είναι η φυσική της θέση και να είναι πρωταγωνιστική και σε αυτήν την κατηγορία. Όταν βάζεις, δηλαδή ξεκινάς με τέτοιους στόχους και έχεις μια ομάδα, ξεκινάς από 3 κατηγορίες παρακάτω, θα πρέπει να δημιουργήσεις υποδομή, θα πρέπει να δημιουργήσεις κουλτούρα, θα πρέπει να βρεις τους κατάλληλους ανθρώπους, θα πρέπει να δημιουργήσεις ακαδημίες, να υποστηρίξουν αργότερα την ομάδα. Είναι μια ολόκληρη δουλειά που ξεκινάει από τις ακαδημίες, τελειώνει στην πρώτη ομάδα, από τον προπονητή, από τις παίκτριες, από μένα πώς το υποστηρίζω και οικονομικά και φυσικά σαν φυσική παρουσία. Και λες ότι εκεί πρέπει να πάω. Τώρα εκ του αποτελέσματος, αν το αποτέλεσμα είναι καλό το κάνεις καλά, αν δεν είναι καλό δεν το κάνεις καλά. Πιστεύω είναι απλά τα πράγματα. Είναι αρκετοί που λένε ότι σε αυτή την προσπάθεια του ΠΑΟΚ, αλλά και τη δική σας προσωπικά, γιατί συνδυάζεται πραγματικά, έβαλαν ένα μεγάλο εμπόδιο που λέγεται pre-league. Κάτι το οποίο δεν το περιμένατε. Πώς το αντιμετωπίζετε εσείς? Κάτι το οποίο, επαναλαμβάνω, πριν 2 χρόνια δεν το περιμένατε. Να σου πω κάτι. Εγώ στέκομαι λιγάκι. Υπάρχουν πράγματα. Το συγκεκριμένο, εντάξει, θεωρώ είναι μια μεγάλη λιθιότητα, αλλά δεν είναι μοναδική, οπότε δεν εκπλήσει. Δηλαδή, οι λιθιότητες που βλέπουμε γενικότερα στην καθημερινή μας ζωή είναι τόσο πολλές που έχει σταματήσει πλέον να σε προβληματίζει. Δηλαδή, κάναμε μια pre-league, η οποία σε ένα άθλημα στο οποίο δεν υπάρχουν χρήματα, τα σωματεία δυσκολεύονται για τα αυτονόητα, δυσκολεύονται για πολύ βασικά πράγματα, κάναμε μια εκ των ουκ άνευ, μια ενδιάμεση κατηγορία, η οποία δεν έχει καν στόχο. Τώρα για να καταλάβετε τον χρόνο, εμείς είμαστε μια ομάδα της Pre-League και δεν ξέρω αν έμεινε θα μείνει, θα είμαστε 2. Άρα σε μια κατηγορία θα κατεβαίνουμε όλα τα παιχνίδια τα κάνουμε Αθήνα. Εμείς έχουμε τη δυνατότητα. Κάποια άλλη ομάδα από τη Θεσσαλονίκη, καμία άλλη ομάδα από όσο ξέρω δεν έχει τη δυνατότητα. Άρα ποιος ο λόγος υπάρχει? Αλλά επαναλαμβάνω, η λιθιότητα είναι κάτι το δεδομένο πλέον σήμερα. Από εκεί πέρα, εγώ λέω το εξής, ότι πράγματα που σίγουρα με στεναχώρησε, σίγουρα μας πάει μια χρονιά πίσω, αλλά κάθε εμπόδιο σε καλό.
Τι σας είπαν όταν επικοινωνήσατε προφανώς για να ρωτήσετε τους λόγους που έγινε αυτή η πλήρη? Ο ένας, το κουτσό τους και το στραβό τους. Δηλαδή υπήρχε μια νέα διοίκηση που λέει παλιά. Ναι. Τα φορτώνει στην παλιά, ξέρετε στην Ελλάδα, ότι στραβογίνεται η ναι, παλιά. Αυτή είναι η προηγούμενη. Η προηγούμενη, βέβαια. Ναι, αυτή είναι η πρώτη. Το ζήσαμε και με την ΕΙΑΘ πρόσφατα. Ναι. Έτσι ακριβώς. Ναι. Οπότε λένε παλιά, ωραία. Οι παλιά, ας πούμε, ότι κάνανε ένα λάθος, λέω. Εσύ γιατί το συνεχίζετε? Διοικήσεσαι, παίρνετε μια απόφαση και το αλλάζετε. Ποιος ο λόγος να συνεχίσετε ένα λάθος? Αλλά δεν σας λέω. Σταματάς να μιλάς μετά από κάποια φάση, γιατί βλέπεις ανθρώπους με μικροπρέπεια και με αρνητισμό. Όταν δηλαδή απέναντι είναι μικροπρέπειος και βγάζει αρνητισμό, δεν υπάρχει λύση. Εγώ λέω ότι όλα τα προβλήματα έχουν λύση. Το μεγαλύτερο δεν υπάρχει πρόβλημα που δεν υπάρχει λύση. Απλά να υπάρχουν δύο άνθρωποι καλοπροαίρετοι στο τραπέζι. Ναι, σωστό. Δυστυχώς στη συγκεκριμένη περίπτωση δεν υπήρχε. Αυτό ανήκει στην Ομοσπονδία αυτή η... Ναι, στην Ομοσπονδία ανήκει, ναι. Καλά, και στο Αντρικό Βόλιο δεν έχουν διαπρέψει κιόλας με τη συμπεριφορά τους, νομίζω ότι σε όλα τα επίπεδα. Είπατε ότι από τα προηγούμενα χρόνια πάντα ο ΠΑΟΚ είχε μία ομάδα, μία-δυο κλάση καλύτερη, ομάδες που έπρεπε να παίζουν στην παραπάνω κατηγορία βάση ρόστερ. Αυτό προφανώς θα ισχύσει την επόμενη χρονιά, έτσι? Αυτή τη στιγμή που ο στόχος παραμένει να αλλάξουμε κατηγορία για τον χρόνο. Θεωρώ ότι πρέπει να βάλουμε και υποδομή και παιδιά τα οποία έχουν δυνατότητα να παίξουν μια κατηγορία παραπάνω, δηλαδή στην πρώτη κατηγορία και να είναι ανταγωνιστική ομάδα. Οπότε ο στόχος παραμένει ο ίδιος. Πιστεύω δηλαδή δεν είναι αυτονόητα εύκολο, γιατί όταν μιλάμε για αθλητισμό υπάρχουν και αστάθμιοι παράγοντες οι οποίοι αλλάζουν τα δεδομένα. Αλλά εμείς πρέπει να κάνουμε την προσπάθειά μας και πρέπει να την κάνουμε έτσι ώστε να κατοχυρώσουμε το αποτέλεσμα στο μεγαλύτερο δυνατό βαθμό. Δηλαδή θα πρέπει δηλαδή να εξασφαλίσουμε όσο μπορούμε με μεγαλύτερες πιθανότητες συνάδελφων του χρόνου στην Α1 κατηγορία. Αυτή είναι η σκέψη μας. Τώρα σε αυτό εντάξει, έχει τη δουλειά, οι ακαδημίες μας γίνεται μεγάλη δουλειά, δηλαδή τις βελτιώνουμε, φέρνουμε παιδιά, προσπαθούμε να τα παιδαγωγήσουμε, να τα κάνουμε να νιώσουν οικογένειά τους. Είναι μια δουλειά σε οποία εγώ προσωπικά πιστεύω ότι ο στόχος μου είναι να έχουμε τα τμήματα και της πάλης και του Βόλου να είναι υπόδειγμα και για τα άλλα τμήματα τα δικά μας και για όλη την Ελλάδα. Τώρα αν θα το καταφέρουμε, επαναλαμβάνω, αυτά το αποτέλεσμα κάνει το τι λέμε, εντάξει, ο καθένας μπορεί να λέει τι θέλει. Αν το αποτέλεσμα δικαιώνει και στηρίζει αυτό που λες, σημαίνει ότι είσαι και σοβαρός. Αν δεν το στηρίζει, σημαίνει ή δεν είσαι σοβαρός ή δεν το κάνεις καλά. Σε μια τελευταία δήλωσή σας, ευχαριστώ και τον πρόεδρο του ΑΦΑΣΕΜ, τον κύριο Κατσαρή. Πώς ακριβώς είναι η σχέση σας, πώς συνεργάζεστε εκείνος ως πρόεδρος του Εραστέχνη, εσείς ως ειδικός υπεύθυνος του γυναικείου Βόλη και στην Πάλη βεβαίως είστε. Πώς ακριβώς υπάρχει αυτή η χημεία που φέρνει επιτυχία από ό,τι φαίνεται? Κοιτάξτε να δείτε τώρα, εγώ προσωπικά το έχω πει και άλλες φορές. Αρχίζω να μην γίνομαι και γραφικός, γιατί συνήθως όταν λες τα ίδια πράγματα αποκτάνε και μια γραφικότητα. Εγώ με τον κύριο Κατσαρή τον εκτιμώ πάρα πολύ καταρχήν, για πολλούς και διαφορετικούς λόγους. Αν κρίνουμε το αποτέλεσμα του, είναι αριστερός, ο οποίος έχει πολλά θέματα, η γη, ένα φυτόριο ακαδημιών, ένας οργασμός από παιδιά και από ανθρώπους που δουλεύουν με αποτελέσματα. Αν κρίνουμε ότι από το νοικοκυριό που υπάρχει, ότι δεν χρωστάει, ότι όλα πληρώνονται στην ώρα τους. Όλα αυτά δεν γίνονται τυχαία. Υπάρχει κάποιος άνθρωπος ο οποίος για όλο αυτό το πράγμα κάνει την κατάθεση ψυχής. Κατά συνέπεια, και επειδή σπανίζουν αυτοί οι άνθρωποι σήμερα, ή τουλάχιστον εγώ δεν γνωρίζω πολλούς, γι' αυτό λέω ότι εγώ προσωπικά θεωρώ, ας πούμε, τον Κατσαρή ότι καλύτερο έχει ο ΠΑΟΚ τα τελευταία χρόνια. Που κρατάει όλο αυτό το πράγμα με όλη αυτή την πίεση. Εγώ απλά σε όλες οι σχέσεις μας εξυπακούεται την άρση. Προσπαθώ να πάρω ένα φορτίο από όλο αυτό που κουβαλάει. Ναι. Παίρνοντας τα δύο θύματα και έχοντας όλη την ευθύνη και την οικονομική ευθύνη, αλλά παράλληλα είμαι και βασικός χορηγός του Εραστέχνη στα υπόλοιπα θύματα. Δηλαδή τα δύο τμήματα είναι ένα κομμάτι αυτής της συνεργασίας. Υπάρχει μια ολόκληρη συνεργασία πολύ μεγαλύτερη σε όλο το φάσμα του Εραστέχνη σαν χορηγία. Mm-hmm. Ναι. Και απλά ο Εραστέχνης αναζητεί και άλλους ανθρώπους σαν και εσάς. Αυτό είναι το θέμα. Να θέσω έναν προβληματισμό που έχω εγώ προσωπικά εδώ και καιρό.
ξέχωρα από τη συνεισφορά του Θανάσου Κατσαρή και τη δική σας, παρατηρώ, γιατί κακά τα ψέματα της οικογένειας είμαστε κι εμείς και παρατηρούμε και ξέρουμε πρόσωπα και καταστάσεις, ότι μετά από τόσα χρόνια του Θανάση Κατσαρή στην ηγεσία του ΑΣΥΓΜΑ, πετυχημένη παρουσία, έχει μεγαλώσει υπερβολικά ο μέσος όρος ηλικίας των παραγόντων και αυτό είναι μια σκληρή πραγματικότητα. Δεν προβληματίζεστε για την ανανέωση του αίματος του ΑΣΥΓΜΑ γενικά, όχι μόνο εσείς, αλλά όλος ο οργανισμός. Να σου πω ότι είσαι άδικο, δεν μπορώ να σου το πω. Υπάρχει ένας προβληματισμός εκεί πέρα. Όπως το τοποθέτησα πολύ σωστά, έτσι ακριβώς είναι. Υπάρχει ένας προβληματισμός. Από εκεί πέρα όμως το θέμα, ξέρετε, το να δούμε ένα πρόβλημα, θεωρώ ότι το σχετικά εύκολο. Το να προτείνουμε λύση στο πρόβλημα, εκεί είναι η βασική ερώτηση. Αυτό το πρόβλημα στο βαθμό που υπάρχει, έτσι πως το τοποθετείτε, υπάρχει. Από εκεί πέρα, ποια είναι η λύση. Εγώ ακούω πολλές φορές αυτής της μορφής προβληματισμούς και λέω, ωραία, τον ίδιο έχω και εγώ. Μπορείς να μου πεις, δώσεις μια λύση, να μου κάνεις και μια πρόταση σοβαρή και τεκμηριωμένη όμως, έτσι, όχι θεωρία. Δηλαδή ακούω, υπάρχουν, θα βρούμε, λέω, όχι υπάρχουν, θα βρούμε. Ποιος. Συγκεκριμένα. Έτσι δεν είναι. Έτσι είναι. Το υπάρχουν, θα βρούμε είναι πολύ θεωρητικό, πολύ αόριστο. Και δεν μου λέει τίποτα. Αν υπάρχει μια καλύτερη πρόταση και για τον αριστεχνή ή για που υπάρχει γενική συνέλευση, ας τη βγάλει κάποιος στο τραπέζι, ας τη δούμε, ας την πιστέψουμε. Και εγώ φυσικά είμαι από αυτούς που θα την υποστηρίξω, αν και εφόσον υπάρχει. Υπάρχει και η άλλη παράμετρος που λέει ότι ένας οργανισμός όταν αντιμετωπίζει ένα θέμα, το επικοινωνεί. Έτσι ώστε να πει ότι παιδιά εδώ είμαστε. Μήπως έχει λίγο εσωστρέφεια ο ΑΣΥΓΜΑ σε αυτό το κομμάτι. Εκεί είναι η μοναδική διαφορά. Να σου πω τώρα κάτι. Εγώ από την όση άποψη έχω, επειδή παλιότερα είχα και μια εμπλοκή στην ΚΑΕ, ήταν η πρώτη μου ενασχόληση έτσι διοικητικά με τον ΠΑΟΚ. Αυτό που βλέπω είναι ότι ακούω πολλές ιδέες, πάρα πολλές ιδέες, αλλά όταν έρθει η στιγμή στο διατάφτα δεν βλέπω κανέναν. Δεν έχω δει εγώ τουλάχιστον, έτσι. Δεν έχω δει κανέναν. Ακούω διάφορα πράγματα. Μεγαλόσχημα. Και όταν λέμε εδώ, το πρόβλημα είναι εδώ, λέει, θα το λύσουμε, δεν βλέπεις κανένα δίπλα σου. Αυτό το έχω ζήσει πολύ έντονα στην εποχή της Ρώσου, τελειώντας ο Γαλατζόπουλος και μπήκε. Η ομάδα είχε βάλει πετρέλαιο στο γήπεδο. Και άνθρωπος που είχε πρατήρια και ερχόταν και φώνας και έλεγε, δεν έβαζε το πετρέλαιο, χιλιάρικο, ξαφανίστηκε. Σας λέω ένα συγκεκριμένο παράδειγμα. Ναι. Και μπορώ να πω πάρα πολλά, αλλά δεν θεωρούνται τη στιγμή. Ναι. Η ουσία είναι να βλέπουμε τα προβλήματα και να έχουμε σοβαρές και τεκμηριωμένες λύσεις. Αλλιώς μόνο κακό μπορούμε να κάνουμε στην ομάδα και γενικότερα στον ΠΑΟΚ. 100%. Εσάς τι γεύση σας αφήνει αυτή η πιο μεγάλη ενασχόλησή σας με κάποια τμήματα? Τι σκέφτεστε από τέτοιες στιγμές όπως οι προχθεσινές, οι πανηγυρικές? Είστε ικανοποιημένος? Κάποιες φορές ίσως κουράζεστε από τα προβλήματα που αντιμετωπίζετε? Τι σκέφτεστε? Εγώ προσωπικά, εντάξει, επειδή ξεκίνησα κάτι και ό,τι ξεκινάω, βασικά δεν ξεκινάω πράγματα που δεν μπορώ να τα κάνω. Δηλαδή, αν κάτι είναι έξω από τις δυνατότητες μου, είτε τις χρονικές, όσο αφορά το χρόνο μου, είτε τις οικονομικές, δεν τα κάνω γιατί δεν είμαι άνθρωπος του μετρίου, του περίπου ή του λίγου. Ή μπορώ να κάνω καλά, κάτι καλά να το κάνω, επειδή το πιστεύω ότι μπορώ, ή δεν το κάνω. Οπότε στα συγκεκριμένα κομμάτια της ενασχόλησης μου, είναι μονόδρομος να το κάνω καλά και θα γίνει καλά. Έχει τη στεναχώρηση του αλλά και τις χαρές του. Έχει. Γενικά θέλω να πω ότι εμένα η απόφαση μου με όλη αυτή την ενασχόληση θετικά πράγματα μου έχει δώσει. Αυτό είναι το πιο σημαντικό. Ένας φίλος μας γράφει για την Πάλι, επειδή είστε πάρα πολύ κοντά και έχει βέβαια τρομερές επιτυχίες η Πάλι. Και έχει και το μοναδικό νέο στέλεχος που βγήκε από διαδικασία του ΑΣΥΓΜΑ. Εντάξει, το χάρη το Μάλιο. Δεν θυμάμαι άλλο. Υπάρχει ένα ζήτημα γηπαιδικό με τις εγκαταστάσεις στην Πάλι? Γενικότερα έχουμε ένα πρόβλημα την Πάλι μεγάλο όσο αφορά αυτό το θέμα και προσπαθούμε να βρούμε λύση. Υπάρχει το σπίτι της Άρσης Βαρών, το οποίο είναι εγκατελειμμένο 10-15 χρόνια εκεί. Προσπαθούμε δηλαδή να το πάρουμε στα ΠΑΟΚ και έχει λέει λεατηθεί, θέλει και αρκετά χρήματα για να γίνει. Αλλά είναι μια λύση αυτή. Είναι μια λύση για πολλά τμήματα. Γιατί μιλάμε για γυμναστήριο το πολύ καλό, το οποίο όμως είναι 15 χρόνια δεν λειτουργήσε ποτέ, έχει λέει λεατηθεί. Αυτό είναι προς το Φίνικα και αυτό. Όχι, είναι Σταυρούπολη. Α, δεν το ξέρω. Μάλιστα. Σύγχαμε, δηλαδή. Είναι Σταυρούπολη, ναι. Λοιπόν, οπότε είμαστε σε μια διαδικασία και σε μια προσπάθεια να το πάρουμε.
για να το αξιοποιήσουμε σε άλλα τμήματα, όχι μόνο στην μπάλα. Δηλαδή στην αριστερά, στο βόλεϊ, στο χάντμπολ. Και οι δυτικές συνοικίες είναι και κομμάτι πολύ πιο δεμένο με τον ΠΑΟΚ. Μεγάλη λύση αυτή. Μεγάλη λύση. Είναι μια άλλη προσπάθεια και αυτή. Η οποία και αυτή θέλει τη δουλειά της, θέλει τα χρήματά της, αλλά το προσπαθούμε. Είμαστε σε έναν δρόμο καλό, πιστεύω. Μάλιστα. Mm-hmm. Μάλιστα. Κύριε Μερίδη, και πάλι πολλά συγχαρητήρια. Καλή συνέχεια και καλή ανάσταση να έχετε. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε για τη συζήτηση. Να είστε καλά. Γεια σας. Yeah.